Ο υπερτουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Τέτοιες περιοχές είναι ο Μπάλος και το Ελαφωνήσι στα Χανιά, που κάθε καλοκαίρι κατακλείζονται από κόσμο που θέλει να κολυμπήσει στις παραλίες με τα μαγευτικά νερά. Ωστόσο, η προστασία τόσο του Μπάλου όσο και του Ελαφωνησίου κρίνεται απαραίτητη. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν προτάσεις πολιτικών που κάνουν λόγο για πλήρη απαγόρευση της επίσκεψης στις συγκεκριμένες περιοχές για κάποια χρόνια. Η δράση φέρνει αντίδραση και ειδικά για κάποιες περιοχές που λειτουργούν ως ξέφραγο αμπέλι και έτσι δεν μπορούμε να βάλουμε πολύ αυστηρά μέτρα αλλά χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες. Αυτό δηλώνει ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Πέτρος Λιμπεράκης, καθώς ο φορέας έχει πάρει υπό την ευθύνη του τα τελευταία χρόνια τις προστατευόμενες περιοχές. Η δράση φέρνει αντίδραση. Σε κάποιες περιοχές ξέφραγο αμπέλι θέλουμε να πάμε να βάλουμε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης. Για μένα δεν είναι ενδεδειγμένος. Υπάρχουν τρόποι να το προσεγγίσουμε. Θέλει πολλή συζήτηση, συμφωνία με όλους τους εμπλεκόμενους, κατεξοχήν τις δημοτικές αρχές που εκφράζουν τον πολύ κόσμο, αλλά και οι υπηρεσίες, δηλαδή δασαρχείο, λιμενικό, κτηματική εταιρεία, όλοι έχουν λόγο και μπορούμε νομίζω στα πλαίσια της λογικής, δεν χρειάζεται κανένα τεράστια σχέδια ή πολύ πολύπλοκες καταστάσεις. Υπάρχουν λύσεις, μπορούμε να εφαρμόσουμε να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Παράλληλα, ο κύριος Λιμπεράκης αναφέρθηκε στον αριθμό που μπορεί να δεχθεί καθημερινά ο Μπάλος, όπως προβλέπουν τα διαχειριστικά σχέδια που υπάρχουν για τις προστατευόμενες περιοχές. 800 άτομα προβλέπει, αλλά υπάρχει ένα θέμα ελέγχου, δηλαδή και σε δικαστήρια που έχουν γίνει τίθεται κάθε φορά το ερώτημα. Το 800 τι είναι, την ημέρα, την ώρα, ταυτοχρόνως, μπορούμε να κάνουμε, αν και η φέρουσα ικανότητα είναι μια έννοια πιο πολύ μηχανικών, δηλαδή μπορούμε να την πούμε για μια γέφυρα. Αν ορίσουμε το σκοπό, τι θέλουμε ρόλο να παίξει ο Μπάλος, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για φέρουσα ικανότητα. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να φτάσουμε πριν πούμε για φέρουσα ικανότητα σε 2-3 πιο πρακτικά μέτρα που να ανακουφίσουν αυτή τη βαριά κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Πάντως, αυτό που σημειώνει ο πρόεδρος του Φορέα είναι πως στόχος θα πρέπει να είναι όχι να φύγει ο κόσμος από τις περιοχές αυτές, αλλά να έρθει με συγκεκριμένους όρους.